Τα οικονομικά στοιχεία της γέφυρας Κούσιου στη Βέρεια τέθηκαν επιτάπητο στη συνάντηση της Δημάρχου κυρίας Ουσουλτζόγλου και της Διαχειριστικής Επιτροπής. Το πρωί έγινε μία συνάντηση και ενόψει των εκλογών με τον δωρητή, τον Γιάννη τον Κούσιο, και αμφότεροι δεσμευτήκαμε ότι μετά τις εκλογές και το αποτέλεσμα που θα προκύψει για το Δήμο, θα γίνει μία κοινή συνάντηση με όλους τους υποψηφίους, με όλους τους εκλεγέντες και αυτούς που έχουν να παίξουν, στους εκλεγμένους που έχουν να παίξουν ρόλο στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να δεσμευθούν ενώπιον του Δωρητού και της Δημάρχου ότι θα συνεχιστεί απρόσκοπτα το έργο το οποίο τεχνικά έχει φτάσει. Φαίνεται ότι και μετά την απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου πλέον προχωράει με άλλους, η διαδικασία του θα προχωρήσει με άλλους ρυθμούς. Και λύνονται οριστικά κάποια βασικά ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζαμε γραφειοκρατικά μέχρι τώρα. Άρα ακριβώς μετά τις εκλογές θα γίνει μία συνάντηση εδώ ώστε να υπάρχουν δεσμεύσεις και να μην δημιουργηθούν προβλήματα κολλησιεργιών ή οτιδήποτε άλλο αντιπολιτευτικού χαρακτήρα που βλάπτουν τη δωρεά και το έργο. Αυτό είναι το κομμάτι το δικό μου. Τώρα, η διαχειριστική βρίσκεται εδώ, επειδή πάρα πολλά ψιθυρίζονται, πάρα πολλά λέγονται σε διαδρόμους, σε κλειστές πόρτες κλπ. Κλπ. Για τα χρήματα, για να δώσει πεντακάθαρες απαντήσεις και τα ποσά όλα στη δημοσιότητα, κάτι που το έχουμε κάνει επανειλημμένα, αλλά συνεχίζεται μία σπέκουλα σε σχέση με αυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι η Διαχειριστική Επιτροπή θα ανοίξει όλα τα χαρτιά εδώ και θα δείτε όλοι και θα δει και όλη η κοινωνία τα νούμερα, τα χρηματικά ποσά τα οποία υπάρχουν στις τράπεζες και οι τόκοι που έχουν προκύψει. Γιατί τα χρήματα υπάρχουν και είμαστε κατηγορηματικοί ως προς αυτό και αποδεικνύονται από πολύ συγκεκριμένες επιστολές των τραπεζών. Θέλοντας κάποιοι πολιτικά να ψηλώσουν, αδυνατώντας να βρουν άλλους τρόπους, θεώρησαν ότι μπορεί να επενδύσουν σπεκουλάροντας την Διαχειριστική Επιτροπή ή και τη διαχείριση των χρημάτων. Ο κύριος Τσιλογιάννης, έχοντας στην κατοχή του όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αφορούν στο συγκεκριμένο έργο, ανέλησε όλες τις οικονομικές ενέργειες της Διαχειριστικής Επιτροπής. Όσοι με μεγάλη ευκολία αποδίδουν ότι τα χρήματα χάθηκαν, φαγώθηκαν ή δαπανήθηκαν αλλού, είναι πέρα για πέρα ψέματα, διότι τα χρήματα, όπως βλέπετε στις συγκεκριμένες επιστολές, είναι πραγματικότητα. Τα χρήματα ανανεώνονται κάθε τρίμηνο, διεκδικώντας ένα καινούριο επιτόκιο. Και γιατί κάθε τρεις μήνες? Γιατί προσδοκούσαμε ότι ανάλογα με την πορεία του έργου θα ήταν αναγκαίο η ανάληψη κάποιου ποσού, το οποίο παραδίδουμε με αποδεικτικό επίδοση επιταγής στο Ταμείο του Δήμου και το οποίο με την σειρά του αποδίδει το ποσό σε κάθε λογαριασμό στον δικαιούχο εργολάβο.